Η μοτοσυκλετική λέσχη είναι αυπάκτου, η μοτοσυκλετική λέσχη Ευπαλίου και το Vespa Club είναι αυπάκτος. Αποφασίσαμε να διοργανώσουμε μια εκστρατεία αγάπης, το λέμε εμείς, για τον Πολ, προκειμένου να συγκεντρωθούν κάποια χρήματα για να μπορέσει να συγκεντρώσει το ποσό που χρειάζεται για την αντικατάσταση του τεχνητού μέλους. Μάλιστα. Από την λέσχη του Ευπαλίου, έτσι. Από να μας πείτε κι εσείς. Και εμείς είμαστε μαζί σε αυτή την κίνηση να βοηθήσουμε τον Πολ να κάνει την αντικατάσταση που χρειάζεται, να του ευχηθούμε καλές γιορτές. Έχουμε ανταπόκριση από τον κόσμο, πιστεύω ότι θα τα πάμε καλά. Και οι φίλοι των δύο τροχών από το Μεσολόγγι. Καλησπέρα για μένα, λέγομαι Τίνιας Γεώργης, είμαι ο πρόεδρος του Μεσολογγίου. Το μόνο που μπορώ να πω είναι να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για αυτή την κίνησή τους. Δείχνουν ότι ο μοτοσυκλετιστής έχει πιστοποιηθεί σε τέτοια θέματα και δεν υπήρχε περίπτωση να μην είμαστε δίπλα να τους στηρίξουμε. Νομίζω είναι ένα καλό μήνυμα που θα πρέπει να περάσετε σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, ώστε να ευαισθητοποιηθούν όσο γίνεται περισσότερα στρώματα της κοινωνίας και όχι μόνο οι μοτοσυκλέτες, όχι μόνο οι φίλοι των δύο τροχών. Σίγουρα, έτσι. Ειδικά η λέσχη της Ναυπάκτου και συγκεκριμένα και η πρόεδρος κυρία Βίτα έχει πολύ μεγάλη κοινωνική ευαισθησία και έχει κάνει πάρα πολλές διοργανώσεις με τέτοια θέματα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Καλή επιτυχία. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία μέρες Χριστουγέννων από τέσσερις συλλόγους, τέσσερις συλλόγους μοτοσυκλέτας, δύο από την Άφακτο, μία από το Μεσολόγγι, μία από το Ευπάλιο, που έχει ως μοναδικό σκοπό για να βοηθήσει έναν συνάνθρωπό μας, ο οποίος έχει πρόβλημα με ένα μέλος στο κάτω άκρο, και συγκεκριμένα το κάτω άκρο. Αξίζουν μόνο συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία και επειδή είναι και μέρες Χριστουγέννων, δείχνουν με αυτόν τον τρόπο το καλό τους πρόσωπο, το ανθρώπινο πρόσωπο που πρέπει να δείχνουμε όλοι μας αυτές τις μέρες και όχι μόνο. Συγχαρητήρια και πάλι σε όλους. Δεν ξέρουμε, κύριε Αντιδήμαρχε, αν από την πλευρά του Δήμου ή αν θέλετε και σε συνεργασία και με τον όμορο Δήμο, το Δήμο Δωρίδος, αν μπορείτε να διοργανώσετε από κοινού κάποια δράση ή κάποια κίνηση προκειμένου να ενθαρρύνετε και όλους αυτούς τους συλλόγους. Και να περάσετε βέβαια και το μήνυμα γενικότερα της ενίσχυσης. Είναι πολύ εύστοχη. Με το σκεπτικό το ότι οι Δήμοι οφείλουν να δείχνουν το κοινωνικό τους πρόσωπο και σε συνεργασία των δύο Δήμων βέβαια θα αποφέρει και καλύτερο αποτέλεσμα. Στόχος λοιπόν θα πρέπει να είναι από εδώ και πέρα και όχι μόνο με το Δήμο Ευπαλίου αλλά και το Δήμο Μεσολογγίου να γίνονται ανάλογες κινήσεις ώστε να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη. Ευχαριστούμε πολύ.